Και δυο λόγια μόνο, ακούσετε τώρα τελευταίες μέρες με την αρρώστια αυτή που φάνηκε και εξαπλώθηκε σε όλο τον κόσμο. Τι καλά κάνουν να δίνουν οδηγίες, να μην μαζεύεται κόσμος πολλής, να προσέχουν και καλά κάνουν να προσέχουν. Αλλά και καλά κάνουν να κλείσουν και τα σινεμά και τα γήπεδα, ξέρω εγώ, καλά κάνουν, αλλά εστραφήκαν και προς την εκκλησία οι ευλογημένοι. Μην ξέροντας τι τελείται μέσα στον ναό, που έπρεπε αυτοί να πούν ναι, όλοι να τρέξετε στην εκκλησία, εκεί θα προθείτε. Γιατί η εκκλησία παρέχει ζωή, όχι θάνατο. Έτσι. Και εκτός από τη σύναξη των πιστών μέσα στην εκκλησία, έχουν στραφεί τώρα και προς τη Θεία Κοινωνία νομισμένοι. Ξέρετε, ακούσετε τα, λέει, μα να υπάρχουν λέει πλαστικά κουταλάκια και ένα μόνος κοινωνήσεις, άλλος θα πηγαίνει. Ε, τι διακόμουν αυτό το κουταλάκι μετά, να το πλύνουμε, να πάει Θεία Κοινωνία μέσα στο τεραπίδι. Αχ, οι καημένοι δεν ξέρουν τι σημαίνει Θεία Κοινωνία. Και τους λέγω, αν δεν πιστεύετε ότι αυτό που κοινωνάει σώμα και αίμα του Κυρίου, του Χριστού μας, να μην έρθετε. Ούτε εκκλησία να έρθετε, να μην έρθετε σπίτι σας να γλιτώσετε. Ούτε στην εκκλησία, μην έρθετε, αφού δεν πιστεύετε. Αν πιστεύεις όμως ότι είναι σώμα και αίμα Χριστού, μεταδίδει ασθένεια η εκκλησία, το σώμα και το αίμα του Χριστού μεταδίδει ασθένεια ή τι μεταδίδει. Μεταλαμβάνουν οι λύπους του Θεού Τάδος, εις άφηση να αναπιών και εις ζωή αιώνια. Ζωή αιώνια μεταδίδει η Θεία Κοινωνία, το σώμα και τον Χριστού. Και παίρνουν παράδειγμα από τους καθολικούς. Για εμάς οι καθολικοί δεν έχουν αξία, δεν αναγνωρίζετε τα μυστήρια τους, ό,τι και αν λέγουν. Είναι αιρετική. Είναι αιρετική για μας. Και λέει, απαγορεύσαμε τα θήκη. Και κάνουν αυτή την όστια αυτό το chips, πώς το λέω, το chip, και βάζουν τα χέρια όλοι τους μέσα και τρώνε. Κρύα πράγματα. Κρύα πράγματα. Είναι ο Χριστός μας, η Εκκλησία, για ανθρώπους χριστιανοί. Και τους λέγω, 2000 χρόνια τώρα η Εκκλησία το κάνει αυτό. Είδατε καμιά φορά παπά να αρρωστήσει. Διότι όταν κοινωνήσετε όλοι εσείς, ότι μείνει τα καταλήγει ο ιερέας. Και τότε που είπε χαλιμόδης ασθένειες, έτσι να αγγίζες πάνω στο νεπρό, πάνω στους αρρώστιες δύσκολες, αμέσως ρωστώσει. Κι όμως είναι κανείς ιερέας μέχρι τώρα. Και το τελευταίο παράδειγμα που τους λέω, 19 πέρσι κοιμήθηκε ο πάτερ Ασένιος, ο πάτερ Ασένιος που ήταν ο ιερέας της Σπιναλόγκα. Ξέρετε τι είναι Σπιναλόγκα. Απέναντι από την Κρήτη ήταν ένα νησάκι που έβαζαν οι καινούριους τους λεπρούς που ήταν λέπρα στην έξαρση της. Και έμειναν εκεί οι καημένοι και έκλαια και βογκούσαν. Τους έστειλαν λίγα το φαγητά με τις βάρκες, τα άφηναν έξω, έφευγαν και ήταν να έρθουν να τα πιάσουν. Διαβάστε τα είδετε. Και εκεί δεν είχαν ούτε ιερέα. Και αποφάσισε να είναι ιερέας από αγάπη και πήγε. Για να τους εξομολογά, για να τους κοινώ αγάπη. Και κάνει την πρώτη του λειτουργία και πήγε μόνο ένας. Ένας λεπρός, γιατί δεν ήξερα, πονούσα πριν, πονούσα. Και του λέει, παπά του λέει, ναι παιδάκι μου, όταν θα μας κοινωνάς, εκείνη τη Θεία Κοινωνία που μένει, τι θα την κάνεις, θα την γύρεις στον Ιεροκύπη, όχι παιδί μου, θα την καταλύσω. Σοβαρά μου λες, θα την καταλύσεις, μα θα αρρωστήσεις. Όχι παιδάκι μου, δεν θα αρρωστήσω. Παπά του λέει, εγώ αύριο που θα λειτουργήσεις, θα μείνω μέσα στο ιερό, να δω που να κοινωνήσουν και να δω αν καταλύσεις αυτή τη Θεία Κοινωνία, την καταλύσεις, εγώ δεν θα ξαναφύγω από την Εκκλησία. Εντάξει. Τελειώνει η Θεία Λειτουργία, ο παπάς, αφού τους κοινώνησε, κατάλυσε, πήγε κάτω, τώρα έβλεπαν έτσι. Αποσυρθήκαν και περίμεναν λίγες μέρες ότι θα αρρωστήσει ο παπάς. Περιμέναν τον να αρρωστήσει. Ο παπάς καλά. Και έγινε. Και είδαν ότι πράγματι η Θεία Κοινωνία, σώμα και αίμα Χριστού, και μάζεψε σιγά σιγά όλους τους λεπρούς, εξομολογούσε, λειτουργούσε και τους οδήγησε στον ουρανό. Και ένας μετά βρέθηκε εκεί η θεραπεία της ασθένειας
Και ένας-ένας, άλλοι κοιμήθηκαν, άλλοι έγιναν και πήγαν στα σπίτια τους και ο ιερέας δεν έφυγε. Έφυγαν όλοι οι λεπροί, κοιμήθηκαν όλοι και έμειναν μόνος του εκεί και πέρσι κοιμήθηκε και ο ιερέας αυτός. Έλα τους λέω, έλατε εδώ, λέπρα, λέπρα. Και όμως, γι' αυτό εγώ ακόμα μπορούσε να συμβουλέψω όλη η πνευματική που εξοργολογούμε αυτές τις μέρες να είμαστε λίγο πιο ελαστικοί, λίγο έτσι. Αν δεν υπάρχουν πνευματικά ζητήματα μέσα που θα απαγορεύεται την κοινωνία, αλλά είναι άλλα πράγματα, λίγο πιο ελαστική να κοινωνά ο κόσμος πιο συχνά να μπορέσει να μπορέσουμε να γλιτώσουμε και να βοηθηθούμε από αυτόν τον ιό, από αυτή την όρσια. Να γλιτώσουμε. Είναι το αντίδοτο εις αυτό σώμα και το αίμα του Χριστού. Θα σας πω και κάτι που μου συνέβη και κάπου, είπα να μην το πω, αλλά δεν πειράζει. Λειτουργούσαμε εδώ στη Δομολαξιά. Πέρσι, πρόπερσι. Μια πιτόπου για τόση. Πολλά μεγάλη. Και έδωσε μέσα στο Άγιο Ποτήρι. Παναγία του Θεά. Πατήρ Κυριάκος. Τι να κάνουμε τώρα, τι να κάνουμε. Ο Νίκος ο Κατηλάκτης έμεινε έτσι. Τι να κάνουμε, βιάσουμε σιγά σιγά. Να την πλύνουμε να πάει μέσα στον νεροφύτη. Μα δεν γίνεται, πάει η Θεία Κοινωνία. Έπιασα το κουταλάκι, ανοίγω το στόμα μου. Και εκεί κάθεται, κατάλησα. Και αν καμιά φορά σας σε ένα φαγητό πάει η μύγα και την πιτήση που λέμε και το φάτε, το ξέρετε τι συμβαίνει. Επίμενα να σου πω, αποκλείεται, έτσι είναι η κοινωνία. Τίποτε. Αυτό είναι ο Χριστός μας. Αυτή είναι η Θεία. Σώμα και αίμα Χριστού. Και αν το πιστεύουμε, να τρέχουμε να κοινωνούμε. Αν δεν το πιστεύουμε και έχουμε έναν διασμό, πίσω. Έτσι. Αυτό να λέτε όταν θα ακούετε αυτά τα πράγματα. Είναι σώμα και αίμα Χριστού. Και έπρεπε να αρρωστούν πρώτα όλοι οι ιερείς.